Όλαξη έπαινε η πρωτοβουλία να συζητήσει η Βουλή το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου. Άλλωστε, η Νέα Δημοκρατία, η οποία και είχε λάβει την πρωτοβουλία να γίνει σχετική επιτροπή μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα ομοφόνους στην προηγούμενη Βουλή, δεν θα μπορούσε να έχει αντίρρηση σε μια τέτοια ζήτηση. Όμως, κυρία Πρόεδρε, μας έχετε λίγο μπερδέψει. Μας καλείτε να κάνουμε τη ζήτηση βάσει του άρθρου 44. Διαβάζω τον κανονισμό της Βουλής, τι προβλέπει το άρθρο 44, το οποίο περιγράφει ακριβώς τη διαδικασία της κοινοβουλευτικής συζητήσεως αυτού του άρθρου. Παράγραφος 2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο πρόταση που βάλετε στον πρόεδρο της Βουλής και μπορεί να γίνει δεκτή από τη Βουλή χωρίς συζήτηση, μη αποκλειωμένου του δικαιώματος των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών ομάδων να λάβουν το λόγο για 2 λεπτά της ώρας ο καθένας. Εφόσον με τη σύσταση της Επιτροπής διαφωνεί μία τουλάχιστον κοινοβουλευτική ομάδα, δεν γνωρίζω αν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα στην αίθουσα που να διαφωνεί, δεν το γνωρίζω. Πάντως ο κανονισμός γράφει ότι εφόσον με τη σύσταση Επιτροπής διαφωνεί μία τουλάχιστον κοινοβουλευτική ομάδα, η πρόταση εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη μετά την πάροδο μίας εβδομάδας από την υποβολή της. Και τότε συζητείται σε ημέρα κοινοβουλευτικού ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137. Εσείς, κυρία Πρόεδρε, πήγατε κατευθείαν στο άρθρο 137, χωρίς καν να ρωτήσετε το σώμα αν οι κοινοβουλευτικές ομάδες συμφωνούν ή διαφωνούν. Άρα έχετε παραβιάσει το άρθρο το οποίο επικαλείστε. Και το ερώτημά μας έχει να κάνει με την ουσία. Ποια ουσία δηλαδή? Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να ενώνει όλους τους Έλληνες. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να βγάζουμε εθνική ομοψυχία. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο προσφέρεται για πολιτικούς εντυπωσιασμούς φθηνούς. Είναι δυνατόν, κυρία Πρόεδρε, σε μια τέτοια ζήτηση που χρειάζεται όλους τους Έλληνες ενωμένους, η Πρόεδρος Βουλής, χωρίς να συνοηθεί με κανένα κόμμα, μόνη της, χωρίς να έχει διάσκεψη των Προέδρων, χωρίς να έχει ενημερώσει τους γραμματείς των κοινοβουλευτικών ομάδων, να εγγράφει στην ημερήσια διάταξη τη συζήτηση, να καθορίζει μόνη της την ώρα ενάξεως της συζητήσεως. Σημειωτέων, κανείς δεν ερωτήθηκε αν μπορεί να έδωσε 7,5 ώρα. Καθυστερήσατε την έναρξη της σχετικής συζητήσεως. Ίσως να νομίζω ότι οι βουλευτές είναι άνθρωποι που δεν έχουν υποχρεώσεις και είναι υποχρεωμένοι να σας ακολουθούν στο πρόγραμμά σας. Αλλά δεν σημαίνει. Η πρώτη υποχρέωση των βουλευτών είναι να είναι στη Βουλή, κύριε Γεωργιάδη. Είναι να είναι στη Βουλή, κυρία Πρόεδρε, αλλά έχοντας συνεννοηθεί μεταξύ τους τη διαδικασία και την ημερήσια διάταξη. Εσείς, όχι ως πρόεδρος της Βουλής, αλλά ως τύραννος. Έρχεστε μόνοι σας, διατάσσετε. Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στη Βουλή αυτό. Ποτέ. Σε ένα θέμα που πρέπει να μας ενώνει, η κυρία Πρόεδρος αποφάσισε μόνη της. Και δεν αποφάσισε μόνη της το θέμα, αποφάσισε και μόνη της τη διαδικασία. Γιατί επαναλαμβάνω, και αυτό είναι το ερώτημά μου, κυρία Πρόεδρε, από τη στιγμή που ξέρετε ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση της προηγούμενης Βουλής. Από τη στιγμή που ξέρετε ότι όλα τα κόμματα συμφωνούμε, από τη στιγμή που αυτό το γνωρίζετε, για ποιο λόγο έπρεπε να το κάνετε μόνοι σας, χωρίς να καλέσετε κανένα κόμμα να συμπαραταχθεί με την προσπάθειά σας? Παραβιάζετε μόνοι σας το άρθρο το οποίο επικαλείστε, το οποίο το διάβασα μόλις προηγουμένως, και εισάγετε στο σώμα κατευθείαν μια συζήτηση χωρίς να έχετε το σχετικό δικαίωμα. Εάν ο στόχος σας είναι να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες για ένα δίκαιο αίτημα, προφανώς ξεκινάτε στραβά. Εάν ο στόχος σας είναι τώρα να πείτε ότι μόνο εσείς ενδιαφέρεστε και κανένας άλλος για αυτό το θέμα, τότε προφανώς αυτό είναι το ακριβώς ανάποδο μήνυμα από αυτό που πρέπει να βγάλει αυτή η αίθουσα. Παρακαλώ λοιπόν πολύ να μας πείτε με βάση ποια διαδικασία, ποιο άρθρο συγκεκριμένα μας καλείτε να κάνουμε τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γεωργιάδη, μάλλον δεν ήσασταν απορροφημένος στο να προβάλλετε αντίρρηση και δεν παρακολουθήσατε ότι στην ανάπτυξη της πρότασης αναφέρθηκα και στη διαδικασία που τηρήθηκε στη Βουλή το 2012, όταν ήταν άλλη η διαμόρφωση των κοινοβουλευτικών δυνάμεων, και στη διαδικασία που τηρήθηκε το 2012-13 και στην προεδρία της προηγούμενης επιτροπής από τον εξαριστερών σας καθήμενο κύριο Τζαβάρα, που ήταν εξαίρετος, και θα συμφωνήσετε ότι η σοβαρότητα του θέματος
για την οποία δεν εξέφρασε αντίρρηση καμία κοινοβουλευτική ομάδα, επιβάλλει από αυτήν εδώ την αίθουσα να αναδυθεί και να αναδειχθεί ακριβώς αυτή η ομοψυχία και η συμφωνία, την οποία μόλις παραλίγο διαρρήξατε. Όπως θα ακούσατε ή αν δεν ακούσατε θα το επαναλάβω, για τη διαδικασία όχι απλώς έχουν ενημερωθεί όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες, αλλά έχουν και δηλώσει ομιλητές κατά προτεραιότητα και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, το ίδιο και η δική σας κοινοβουλευτική ομάδα, και θα σας το επιβεβαιώσει ο κύριος Πλαγιωτάκης, με τον οποίο αυτή τη στιγμή συνομιλείτε, για να επιβεβαιώσετε. Καμία κοινοβουλευτική ομάδα δεν εξέφρασε αντίρρηση. Καμία κοινοβουλευτική ομάδα δεν επιχείρησε αυτό που αυτή τη στιγμή επιχειρείτε. Έχει ζητήσει το λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και εν συνεχεία, επειδή δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα η παρέλκυση αυτού του θέματος, θα δώσω το λόγο στον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει ζητήσει το λόγο και ούτως ή άλλως προηγείται.